Ενώ υπάρχουν πολλά μέρη στον κόσμο μας που θα μπορούσαμε εύκολα να τα χαρακτηρίσουμε ως παραδεισένια, υπάρχουν άλλα όπου δεν συνιστάται καν να πατήσει κανείς λόγω των κινδύνων που παραμονεύουν σε κάθε γωνιά. Ωστόσο, ορισμένοι λάτρεις της αδρεναλίνης κυνηγούν απλώς τον ενθουσιασμό και τον κίνδυνο και ίσως με χαρά θα τα επισκέπτονταν. Πού βρίσκονται όμως τα πιο επικίνδυνα μέρη στη Γη? Είσαι στο κανάλι με τα καλύτερα top 10 και σε αυτό το βίντεο θα δούμε μαζί τα 10 πιο επικίνδυνα μέρη στον κόσμο. Μέρη που ο κίνδυνος θανάτου είναι εξαιρετικά υψηλός. Η ακτή των σκελετών εκτείνεται από τα ανώτια της Αγκόλα ως τα βόρεια της Ναμίμπια. Κατατάσσεται στον κατάλογο των πιο θανατηφόρων τόπων της Γης λόγω του σκληρού κλίματος που επικρατεί και προσφέρει σχεδόν μηδενικές πιθανότητες επιβίωσης. Οι καιρικές συνθήκες, οι καυτοί άνεμοι και η έλλειψη τροφής και νερού καθιστούν δύσκολο για τους ταξιδιώτες να εξερευνήσουν αυτό το σιωπηλό μέρος. Εκτός από τις σκληρές κλιματολογικές συνθήκες, η περιοχή είναι γεμάτη με οστά πολυάριθμων ζώων, οστά φαλαινών, ελεφάντων, χελωνών, φώκες και πολλά άλλα, δίνοντας μια πολύ μακάβρια όψη στον τόπο. Εκτός από τις φυσικές συνθήκες, οι ανθρώπινες απειλές, βία από συμμορίες και ληστείες καθιστούν ακατάλληλη την εξερεύνηση του τόπου από τους τουρίστες. Ο βόρειος δρόμος Γιούγκας ή αλλιώς δρόμος του θανάτου είναι ένας δρόμος 69 χιλιόμετρων που οδηγεί από τη Λαπάζ στην περιοχή Γιούγκας της Βολιβίας. Είναι θρυλικός για την ακραία επικινδυνότητά του, με εκτιμήσεις που αναφέρουν ότι 200 έως 300 άτομα σκοτώνονται ετησίως κατά μήκος του. Ο δρόμος περιλαμβάνει σταυρούς που σηματοδοτούν πολλά από τα σημεία όπου έχουν πέσει οχήματα. Κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1930, κατά τη διάρκεια του πολέμου Τσάκο από Παραγουανούς εχμαλώτους. Εξαιτίας των ακραίων γκρεμών, που είναι τουλάχιστον 600 μέτρα, το μεγαλύτερο μέρος του δρόμου δεν έχει πλάτος μεγαλύτερο από 3,2 μέτρα. Επίσης, δεν υπάρχουν προστατευτικά κυκλειδώματα. Ο δρόμος είναι εξαιρετικά επικίνδυνος. Η βροχή, ο μίχλι, η σκόνη μπορεί να καταστήσουν την ορατότητα επισφαλή. Σε πολλά σημεία το οδόστρωμα είναι λασπωμένο και μπορούν να συμβούν κατολισθήσεις. Στην έρημο Τσιουάουα στο Μεξικό μας δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουμε ένα από τα πιο σπάνια σπήλαια στον κόσμο. Το σπήλαιο των κρυστάλλων, που ανακαλύφθηκε το 2000 κατά τύχη από Μεξικανούς μεταλλορύχους, βρίσκεται 300 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του ορυχείου της Νάικα. Καθώς αυτοί οι κρύσταλλοι είναι πανέμορφοι και ζεστοί, οι ντόπιοι αποκαλούν το μέρος παραμυθένια κόλαση. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το εν λόγω σπήλαιο αποτελεί γεωλογικό θαύμα. Βρίσκεται πάνω σε ένα αρχαίο σεισμικό ρήγμα και από κάτω του βρίσκεται μια κοιλότητα μάγματος και η θερμοκρασία του φτάνει τους 58 βαθμούς Κελσίου. Εξαιτίας των ακραίων συνθήκων που επικρατούν στο εσωτερικό του, με την πολύ υψηλή θερμοκρασία αλλά και την υγρασία, που μπορεί να φτάσει στο 99%, ο υδρότας δεν μπορεί να εξατμιστεί από το δέρμα για να δροσίσει το σώμα μας, καθιστώντας δύσκολο να επιβιώσει κάποιος περισσότερο από 10 λεπτά χωρίς να κινδυνεύει από θερμοπληξία, οργανική ανεπάρκεια και θάνατο. Σήμερα οι επιστήμονες που επισκέπτονται τους κρυστάλλους πρέπει να φορούν μια ειδική στολή ψήξης, με δική της παροχή ψυχρού αέρα, και ακόμη και τότε μπορούν να αντέξουν τις συνθήκες μόνο για μια ώρα το πολύ. Το σπήλαιο έχει χωριστεί σε τρεις θαλάμους από τους ερευνητές. Ο πρώτος και ο κύριος είναι αυτός που βρίσκονται οι μεγάλοι κρύσταλλοι μήκους 15 μέτρων και διαμέτρου 1,2 μέτρων, που ζυγίζουν 55 τόνους. Αμέσως μετά υπάρχει το σπήλαιο των σπαθιών. Περιέχει πιο μικρούς κρυστάλλους μήκους ενός μόλις μέτρου, που θυμίζουν σπαθιά Βίκινγκ. Το τελευταίο κομμάτι του σπηλαίου που ανακαλύφθηκε το 2009 είναι το παγωμένο παλάτι και περιέχει τις μικρότερες συνθέσεις κρυστάλλων. Το νησί των Φιδιών στη Βραζιλία είναι σίγουρα επικίνδυνο. 144 χιλιόμετρα από την πόλη Σάο Πάολο, αυτό το σούπερ θανατηφόρο νησί φιλοξενεί το μεγαλύτερο συγκεντρωμένο πληθυσμό φιδιών στον κόσμο. Σύμφωνα με έρευνες, το νησί των Φιδιών έχει περίπου 5 φίδια ανά τετραγωνικό μέτρο. Λέγεται ότι τα φίδια σε αυτό το βραζιλιάνικο νησί είναι τόσο δηλητηριώδη που μπορούν να λιώσουν την ανθρώπινη σάρκα. Το νησί αυτό είναι το μοναδικό μέρος στον κόσμο όπου απαντάται η χρυσή οχιά με την κεφαλή της λόγχης. Η κοιλάδα του θανάτου χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο δυσίωνες κοιλάδες του κόσμου. Βρίσκεται μεταξύ Νεβάδα και Καλιφόρνια. Είναι το χαμηλότερο σημείο της Βόρειας Αμερικής που είναι επίσης γνωστή ως μια χώρα των άκρων. Η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγράψει αυτή η κοιλάδα είναι 56,7 βαθμοί Κελσίου. Ένας ηθοποιός του Harry Potter, ο Ντέιβι Λιγκένο,
είναι ένας από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους κάνοντας πεζοπορία σε αυτή την καυτή κοιλάδα. Εξακολουθεί να αποτελεί μυστήριο το γεγονός ότι τεράστιοι βράχοι κινούνται μόνοι τους στην κοιλάδα του θανάτου. Αψηφώντας κάθε λογική, η Άμος τραγουδάει, αν την ακούσετε προσεκτικά. Τώρα θα μεταβούμε από την ακραία ζέστη στο ακραίο κρύο. Το Ομιάκον βρίσκεται στην Ανατολική Ρωσία. Αν τρομάζουμε με τον χειμώνα στην Ελλάδα, τι να πούν οι άνθρωποι που ζουν μόνιμα εκεί. Σε αυτό το χωριό της Ρωσίας, οι χειμερινές θερμοκρασίες κατά μέσο όρο φτάνουν στους μείον 50 βαθμούς Κελσίου. Και δεν είναι λίγες οι φορές που ο υδράργυρος έχει πάει πιο κάτω, στους μείον 72 βαθμούς. Τι συμβαίνει όμως κάτω από τέτοιες θερμοκρασίες? Η χρήση γυαλιών οράσεως και ηλίου φυσικά σε εξωτερικούς χώρους μπορεί να τα κάνει να κολλήσουν στο πρόσωπο του χρήστη. Τα αυτοκίνητα πρέπει να λειτουργούν κατά τη διάρκεια της νύχτας, διαφορετικά η βενζίνη και άλλα εξαρτήματα μπορεί να παγώσουν. Κάποιοι χρησιμοποιούν θερμαινόμενα γκαράζ για τα αυτοκίνητά τους. Τα περισσότερα σπίτια σε αυτό το μέρος δεν έχουν εσωτερικές τουαλέτες. Είναι σχεδόν αδύνατο να τοποθετηθούν υδραυλικά μέσα στο μόνιμα παγωμένο έδαφος. Αν κάποιος πεθάνει, οι συγγενείς έχουν τον πόνο τους, έχουν και τα προβλήματα της κηδείας. Το κρύο δυσκολεύει το σκάψιμο των τάφων. Το έδαφος πρέπει να ζεσταθεί με σωρούς από κάρβουνα ώρες πριν από την ταφή. Τα αεροπλάνα δεν μπορούν να πετάξουν στην περιοχή το χειμώνα. Ο κίνδυνος για κρυοπαγήματα είναι μεγάλος μετά από ελάχιστα λεπτά στο κρύο. Λόγω του παγωμένου εδάφους δεν υπάρχουν καλλιέργειες. Ο πληθυσμός επιβιώνει κυρίως με κρέατα και ψάρια. Στις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες οι κάτοικοι πρέπει να κρατούν το στόμα τους κλειστό, διαφορετικά το σάλιο παγώνει και τρυπάει σαν βελόνες στη στοματική κοιλότητα. Πολλές φορές οι ντόπιοι βάζουν ειδικό λάδι στα βλέφαρά τους γιατί διαφορετικά κινδυνεύουν να παγώσουν και να μην μπορούν να ανοίξουν τα μάτια. Αυτό το όμορφο μικρό ριάκι στο Yorkshire της Αγγλίας είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα υδάτινα τμήματα στον κόσμο. Είναι γνωστό ως Bolton Street και λέγεται ότι κανείς που έπεσε μέσα δεν κατάφερε να βγει ζωντανός. Παρά τα φαινόμενα, δεν είναι ένα συνηθισμένο ρέμα. Τα νερά εδώ είναι τόσο ύπουλα που αν κάποιος γλιστρήσει στο ποτάμι, είναι απίθανο να ξαναβγεί. Πράγματι, σύμφωνα με τον τοπικό θρύλο, το 100% των ανθρώπων που έχουν πέσει στο Bolton Street έχουν πεθάνει και πολλές από τις ορούς τους δεν έχουν ανακτηθεί ποτέ. Πάνω από τις εκβολές του Bolton Street, όπου ο ποταμός έχει πλάτος περίπου 9 μέτρα, το νερό ρέει ήρεμα και εύκολα. Αλλά χάρη σε έναν παράξενο γεωλογικό σχηματισμό, ο ποταμός συμπιέζεται απότομα στο Bolton Street, διοχετεύοντας τεράστιες ποσότητες νερού μέσα από ένα μικροσκοπικό κανάλι 180 εκατοστών. Ως αποτέλεσμα, το νερό ταξιδεύει ταχύτερα και χτυπιέται από άκρη σε άκρη πάνω κάτω και με κάθε τρόπο, προκαλώντας μπουρμπουλήθρες και δίνες που μπορούν γρήγορα να απορροφήσουν έναν άνθρωπο. Σύμφωνα με την Caroline Roberts, καθηγήτρια περιβάλλοντος, η ομορφιά αυτού του ρέματος μπορεί εύκολα να ξεγελάσει τους ταξιδιώτες που δεν γνωρίζουν καλά και να τους δημιουργήσει μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας. Η γυναίκα προσθέτει ότι φαίνεται ρηχός από την επιφάνεια, αλλά από κάτω είναι ένα τεράστιο δίκτυο σπηλαίων και σχισμών ζυγματογενών πετρωμάτων που θα διαλύσουν ένα ανθρώπινο σώμα που θα συντριβεί πάνω τους μέσα σε δευτερόλεπτα. Το Εθνικό Πάρκο Μαντίντι στη Βολιβία καυχιέται ότι είναι το πάρκο με την πλουσιότερη βιοπικιλότητα στον κόσμο. Και επίσης, φιλοξενεί την πιο δηλητηριώδη πανίδα στον κόσμο. Αυτό το εθνικό πάρκο είναι σίγουρα ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη για τους τουρίστες. Η επαφή με οποιοδήποτε από τα φυτά που φυτρώνουν σε αυτό το πάρκο μπορεί να προκαλέσει έντονο οκνισμό, εξάνθημα και ζάλι. Οποιοδήποτε μικρό κόψιμο ή ακόμη και μια μικρή πληγή μπορεί να μολυνθεί από τροπικά παράσιτα. Αν σκοπεύετε να επισκεφτείτε αυτή την ομορφιά της Αριζόνα, τότε φροντίστε να πάτε σε μια ξενάγηση υπό την καθοδήγηση επαγγελματιών και καλά εκπαιδευμένων πεζοπόρων. Η σκέψη μιας λίμνης σίγουρα σας φέρνει στο μυαλό όμορφες εικόνες και ιδυλιακά τοπία. Όταν πρόκειται όμως για τη λίμνη Καραχάη, στη Ρωσία, αυτό που πραγματικά μπορεί να συναντήσετε σε αυτή τη λίμνη είναι το θάνατο. Αυτή η τεράστια ρωσική λίμνη είναι δολοφόνος. Μην πάτε πολύ κοντά γιατί σε λιγότερο από μια ώρα μπορεί να λάβετε θανατηφόρα δόση ακτινοβολίας. Βρίσκεται στα νότια Ουράλια Όρη στην Ανατολική Ρωσία. Είναι η πιο επικίνδυνη λίμνη στον κόσμο. Το 1940, ένα μυστικό εργοστάσιο πυρηνικών όπλων της Ρωσίας κατασκευάστηκε για τη δημιουργία πλουτονίου για το σχέδιο της Σοβιετικής Ατομικής Βόμβας. Όντας χώρος απόρριψης ραδιενεργών αποβλήτων, η τοξική αυτή λίμνη παραμόρφωσε όχι μόνο τις γύρω τοποθεσίες, τον αέρα και το νερό, αλλά και τους εργαζόμενους και τους κατοίκους που ζουν γύρω την περιοχή αυτή. Ένα από τα πιο ακατοίκητα περιβάλλοντα στον κόσμο είναι η έρημος Ντανάκιλ, στην Ανατολική Αφρική.
Με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τακτικά τους 50 βαθμούς Κελσίου, ηφαίστεια και θερμοπίδακες που εκτοξεύουν τοξικά αέρια. Η σωματική σας υγεία μπορεί να δεχτεί τεράστιο πλήγμα, ακόμη και αν μείνετε εκεί για μικρό χρονικό διάστημα. Μπορεί κανείς να γίνει μάρτυρας ηφαιστείων που αναβλύζουν λάβα, πολλαπλών αποχρώσεων υδροθερμικών πεδίων και τεράστιων αλικών που σας αφήνουν άναυδους. Είναι καλυμμένοι με περισσότερους από 10 τόνους αλάτι. Το National Geographic έχει αποκαλέσει αυτό το μέρος ως το πιο αφιλόξενο μέρος στη Γη. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες του οποίου προσομοιάζονται με εκείνες του πλανήτη Άρη. Οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από τους 37 βαθμούς Κελσίου υπό σκιά το χειμώνα μέχρι τους 67 το καλοκαίρι. Οι συνθήκες είναι άκρως επικίνδυνες για κάθε έμβιο οργανισμό, όχι μόνο λόγω της υψηλής θερμοκρασίας, αλλά και εξαιτίας των σεισμών, που είναι σε θέση να ανοίξουν το έδαφος στα δύο και να καταπιούν ολόκληρες καμήλες και ανθρώπους. Θα θέλετε να επισκεφτείτε κάποιο από αυτά τα μέρη? Πατήστε το like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το καμπανάκι που είναι δίπλα το κουμπί της εγγραφής για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε, θα τα πούμε την επόμενη φορά.